Η παγκόσμια κοινότητα γιόρταζε μόλι πριν μία εβδομάδα την Παγκόσμια ημέρα όραση και στην Κύπρο ένα 11χρονο μαθητή με σοβαρά προβλήματα όραση δεν έχει πάει ακόμη σχολείο από την αρχή τη φετινή σχολική χρονιά, αφού δεν υπάρχει σχολικό συνοδό. Το περιστατικό κατήγγειλε ο πρόεδρο του Παγκύπρου, Παγκύπρου Συνδέσμου Γονέων Τυφλών, τυφλών της Παιδιών, παιδιών Χρήστο Αυγουστίνο, στην εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι. Βασίστηκε φέτο να μην δοθεί από την Επαρχιακή Επιτροπή.